θα πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη, διότι έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο έξω από το Πολυτεχνείο. Έλα, Ελευθερία μου. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ένα όχημα έχασε τον έλεγχο ο οδηγός και προσέκρουσε. Ερχόταν από Ομόνοια, σύμφωνα με τα όσα μας είπε η τροχέα. Έχασε τον έλεγχο, έπεσε ακριβώς στην κολόνα, εκεί που βρισκόταν το φανάρι, το οποίο σας δείχνει ο Παναγιώτης Ολιανός. Μισό λεπτά για να περάσουμε απέναντι. Πρόσεχε, Ελευθερία. Είναι ακριβώς επικρατεί στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Είναι ακριβώς απέναντι. Είναι ακριβώς έξω, συγκεκριμένα και απέναντι, έξω Ελευθερία. Από το Πολυτεχνείο. Βασικά έχει πέσει όλο το φανάρι κάτω. Βλέπετε εδώ την κατάσταση του αυτοκινήτου. Μπροστά έχει διαλυθεί. Τώρα τον παίρνει το γερανοφόρο για να το μετακινήσει. Είναι και η αστυνομική στο σημείο. Το ευτύχημα, βέβαια, πρέπει να σας πω, Παναγιώτη και Χρύσα, είναι ότι ο οδηγός βγήκε σώς από πάλι το αυτοκίνητο μέσα, το έφυγε πεζός, ερχόταν από Ομόνοια, από ό,τι μας είπαν. Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί, όμως βλέπετε, έχει καταστραφεί το φανάρι, έχουν πέσει πινακίδες κάτω. Το αυτοκίνητο υπέστη μεγάλη ζημιά, όμως σας το ξαναλέω, και μη χειρότερα, το τύχημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί. Ακριβώς. Ναι, τώρα βλέπετε ότι προσπαθούν να το, να το μετακινήσουν από το σημείο. Και μη χειρότερα. Τέλος καλό. Γιατί και τέτοια ώρα πολύ πεζοί υπάρχουν, ρε παιδί μου, στο σημείο. Νομίζω ότι απαγορεύεται και η κυκλοφορία στο γυμνάσιο. Νομίζω στην άνοδο και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Ναι, επειδή είπε η Ελευθερία εκεί ότι ερχόταν από Ομόνοια, νομίζω ότι είναι μόνο για λεωφορεία. Νομίζω ότι έχει κλείσει. Ναι. Για να διευκρινίσουμε ότι ακριβώς γίνεται. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Είναι ο παράδρομος εδώ πέρα όπου σας δείχνουμε. Και το λεωφορείο περνάει και τα γιοταχή περνάνε. Γιατί το αυτοκίνητο έχει πέσει ακριβώς. Βρίσκεται πάνω ακριβώς στο πεζοδρόμιο. Έτσι, δηλαδή το μετακίνησαν από τη μέση του δρόμου και το έχουν πάει στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, κοιτάξτε εδώ την κατάσταση του φαναριού. Κοιτάξτε, λοιπόν, το έχει ξυλώσει όλο. Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πολύ. Είναι ενδεικτική εικόνα.